Μαζική ήταν η συμμετοχή των μαθητών των λυκείων που τελούν υποκατάληψη στη σημερινή πορεία διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Δράμας. Οι μαθητές αρχικά συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης και στη συνέχεια έκαναν πορεία στους δρόμους της Δράμας. Μαθητές κατευθύνθηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και στη συνέχεια στο Δημαρχείο. Εκεί είχαν συνάντηση αλλά και διάλογο με τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Μλεκάνη. Ακολουθώ τα θέματα που αυτή τη στιγμή σας απασχολούν και σας κινητοποιούν, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Δεν έχουν να κάνουν, φαντάζομαι, με τις εγκαταστάσεις, ας πούμε, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τα σχολεία που έχουμε στην Δράμα. Πολύ ωραία. Στο περιεχόμενο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, εμείς ως Δήμος, δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα. Εμείς έχουμε την ευθύνη των εγκαταστάσεων της εκπαίδευσης. Ούτε για τους εκπαιδευτικούς δηλαδή έχουμε ευθύνη, ούτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Βουλευτές η Δράμα έχει τρεις. Έχουν γραφεία οι βουλευτές. Εμείς δηλαδή, αν έχετε παράπονα όσον αφορά τη θέρμανση παραδείγματος χάρη. Ναι, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, επισκευές, συντηρήσεις στα σχολεία, σε αυτά φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα καλύτερα, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο. Πέρυσι, ας πούμε, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ξέρετε πολύ καλά ότι όλα τα σχολεία φροντίσαμε να έχουν την θέρμανση 100%. Τα υλικά για τα υπόλοιπα, όχι άπραγοι, όλοι πολίτες αυτής της χώρας είμαστε και βλέπουμε, εγώ εκπαιδευτικός είμαι στη δουλειά μου, και βλέπουμε τα προβλήματα και βλέπουμε την πορεία που παίρνουν τα θέματα και φυσικά ως πολιτικός φορέας έχουμε άποψη, δεν είμαστε χωρίς άποψη. Άπραγοι δεν θα μείνουμε, είμαστε μαζί με τον κόσμο. Οι Δήμοι είστε εδώ σήμερα, γιατί αυτό που έχετε πιο κοντά σας ως μια μορφή εξουσίας είναι ο Δήμος. Γι' αυτό είστε εδώ σήμερα. Αλλά παρότι ο Δήμος είναι αυτός που είναι πιο κοντά, δεν είναι αυτός που έχει όλες τις αρμοδιότητες και συγκεκριμένα αυτές για τις οποίες σήμερα υπάρχει πράγματι ζήτημα. Το νέο λύκειο όπως ονομάζεται, το νέο τεχνικό λύκειο όπως ονομάζεται, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτά τα θέματα, οι απολύσεις εκπαιδευτικών, αυτά τα θέματα πολιτικά και για τον Δήμο ως φορέα είναι ζητήματα που δεν είναι σε καμιά περίπτωση προς την σωστή κατεύθυνση για μια καλύτερη παιδεία. Δεν αφορά το Δήμο, αλλά δεν νομίζω ότι θα κλείσουν σχολεία της Δράμας. Δεν αφορά τον Δήμο. Ο Δήμος δεν συμφωνεί να κλείσουν σχολεία της Δράμας. Δεν είμαστε συνδετικός κρίκος. Από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι πέρυσι ζητούνταν από το Δημοτικό Συμβούλιο η γνώμη του αν θα κλείσει ένα σχολείο ή όχι. Η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κατά κανόνα αρνητική, να μην κλείσει. Σήμερα δεν ζητείτε η γνώμη του Συμβουλίου. Εμείς πολιτικά δεν... Είναι. Σας υποστηρίζουμε, αλλά δεν ψηφίζουμε εμείς αυτές τις αποφάσεις. Η αντίδρασή μας είναι δεδομένη. Μα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή θέμα. Μου λέτε, δεν έχουμε θέμα της σχολής σήμερα. Ποιο σχολείο κλείνει σήμερα στο Δήμο Δράμας? Κανένα. Τα τμήματα μέχρι 30.
στα ΕΠΑΛ δεν κλείνει τμήμα. Στα ΕΠΑΛ δεν κλείνει τμήμα. Δεν γίνονται συγχωνεύσεις. Λοιπόν. Για τα επάλληλοι ειδικότητες που καταργήθηκαν από πέρυσι και φέτος δεν μπαίνουν σε αυτές τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και απολύθηκαν πόσοι καθηγητές. Να σας πω παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Δράμας είναι από τους Δήμους που προσφέρθηκαν να προσλάβουν εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν στο Δήμο. Δεν... Στο Δήμο. Ας πούμε απολύθηκαν νήπιο βρεφοκόμοι. Προσφέρθηκε ο Δήμος να προσλάβει νήπιο βρεφοκόμοι. Δεν έχει έρθει ούτε ένας. Δεν είναι λάθος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα δεν έχει γίνει τίποτε σε αυτό.